Ευχαριστώ τον σύντροφο Στέφανο Στεφάνου για την υποδοχή εδώ στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ στη Λευκοσία, στην Κύπρο, σε αυτή τη μεγάλη περιοδία που έχουμε αυτές τις μέρες και τις συναντήσεις με την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της Κύπρου. Ε, όπως πάντα είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και ζωντανή ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση με την αντιπροσωπεία της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ με επικεφαλή τον σύντροφο Στέφανο, γενικό γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΕΛ. Ε, ανταλλάξαμε απόψεις για την κατάσταση στις δύο χώρες. Η επίσκεψη αυτή και οι συζητήσεις γίνονται πραγματικά σε μια ταραγμένη περίοδο και για την περιοχή μας αλλά και για όλο τον κόσμο όπου μεγάλοι ανταγωνισμοί, αντικρουόμενα συμφέροντα, αντιθέσεις δημιουργούν πολεμικές εμπλοκές, συγκρούσεις και σε οικονομικό, στο πολιτικό, αλλά κυρίως στο στρατιωτικό επίπεδο και εδώ στη γειτονιά μας, με την εξελισσόμενη, όπως τόνισε, επίθεση του κράτους του Ισραήλ ενάντια στον παλαιστινιακό λαό, αλλά και σε άλλους λαούς της περιοχής, αλλά και πιο βόρεια, που είναι πάλι στην ευρύτερη περιοχή, ο συνεχιζόμενος εμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία, με τις αντιθέσεις ανάμεσα στη ρώσικη πλευρά, αλλά και την, το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ε, και φυσικά εκφράσαμε τις ανησυχίες μας ε, για τις εξελίξεις στο κυπριακό ζήτημα, παρακολουθώντας όλες αυτές τις εξελίξεις και την ενημέρωση που είχαμε από την Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ, αλλά και όλη την κυπριακή πολιτική ηγεσία, για την πιθανότητα αρνητικών εξελίξεων εκτός από στασιμότητα που υπάρχει στο ζήτημα και επαναβεβαιώσαμε ακριβώς στα 50 χρόνια αυτής της διπλής τραγωδίας και της μεγάλης τραγωδίας που εξακολουθεί να είναι τέτοια της εισβολής και κατοχής μεγάλου μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας εκ μέρους της τουρκικής πλευράς την αναγκαιότητα να παλέψουμε για Κύπρο ενιαία, ανεξάρτητη, ελεύθερη, ε, για ένα κράτος, όχι για δύο κράτη, με μία και μόνη κυριαρχία, με μία ηθαγένεια, μια διεθνή προσωπικότητα, κοινή πατρίδα όλων των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων, Τουρκοκυπρίων και άλλων. Και βεβαίως χωρίς ξένες βάσεις, χωρίς ξένα στρατεύματα, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, με έναν λαόνικο κύριο κατοχικα στρατευματα με εναν λαό νοικοκυρη πραγματικα ε, στον τόπο του. Οπωσδήποτε μας απασχόλησαν και μας απασχολούν ακόμα οι εξελίξεις στην Ελλάδα, η οποία κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, παρότι χτες πήρε ψήφο εμπιστοσύνης από 159 βουλευτές στην Ελληνική Βουλή, εκφράζει ο ελληνικός λαός τη μομφή του απέναντι στην κυβέρνηση αυτή, διευρύνεται ένα ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αυτής πολιτικής, ιδιαίτερα της πολιτικής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με επικεφαλή στον κύριο Μητσοτάκη, δυναμώνει η κοινωνική συμμαχία εργατών, υπαλλήλων, αγροτών, επαγγελματιών, επιστημόνων, νέων φοιτών, φοιτητών, φοιτητριών, που αφορά βεβαίως και το έγκλημα στα Τέμπη, που μένει ακόμα στα σκοτάδια και σε πλήρη συγκάλυψη εκ μέρους του κράτους και της κυβέρνησης, αλλά και μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν την, το λαϊκό εισόδημα, που αφορούν την ακρίβεια, την ανεργία, προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη και ο εργαζόμενος λαός λοιπόν, στη χώρα μας, αλλά και τα τεράστια προβλήματα στο δημόσιο τομέα της υγείας, με την ιδιωτικοποίησή του, στον τομέα της παιδείας με την ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση των πανεπιστημίων, τα προβλήματα των αγροτών που ακόμα δεν έχουν πάρει αποζημιώσεις από τις πλημμύρες αλλά και δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους και μια σειρά άλλα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Η αντιπολίτευση η γνήσια βρίσκεται στους δρόμους το ΚΚΕ, επισημάναμε και στου το του ΑΚΕΛ, βρίσκεται εκεί, στους δρόμους του αγώνα να παλέψει μαζί με όλο το λαό, καλώντας τον σε συμπόρευση μαζί του, σε συμπόρευση με το κουκούε για να δώσουμε και όλες τις επόμενες μάχες.